Η συλλογικότητα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της παράταξης Πολίτες για την Ξάνθη, η οποία καταβάλει μια σημαντική προσπάθεια προκειμένου η φωνή της να φτάσει σε κάθε γωνιά, όπως σημειώνει ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Νίκος Ανταμπούφης. Σε ό,τι αφορά στο κλίμα, αυτό προς το παρόν φαίνεται πως είναι υποτονικό, αφού τόσο η νη δημοτική παράταξη, όσο και οι άλλοι υποψήφοι που προέρχονται από την ίδια παράταξη, επέλεξαν να μην συζητήσουν για προγράμματα, αλλά να αναλωθούν σε συνθήματα και γενικολογίες, καλλιεργώντας μάλιστα ένα κλίμα αποχής. Είναι σημαντική η προσπάθεια που έχει γίνει και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλους όσους συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο και ενθουσιασμένος παράλληλα, μια και με έναν συλλογικό τρόπο αντιμετωπίσαμε όλη την προσπάθεια. Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι μπορέσαμε από πολύ νωρίς να επικοινωνήσουμε με όλες τις λεπτομέρειές του το πρόγραμμα, τις προτάσεις μας, το όραμά μας για το Δήμο της Ξάνθης, και συλλογικά έχουμε κινηθεί όλη αυτή την περίοδο σε όλες τις γειτονιές, σε όλες τις επιχειρήσεις, σε όλα τα μέρη του Δήμου της Ξάνθης. Νομίζω πως έχουμε κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια και ελπίζω να ανταμυφθεί και εκλογικά, κάτι που όχι μόνο θα έχει αντίκτυπο σε εμάς, αλλά και στο Δήμο της Ξάνθης. Τώρα, όσον αφορά το γεγονός ότι δεν είστε φυσικά μόνοι σας, υπάρχουν άλλοι 7 συνδυασμοί οι οποίοι έρχονται να διεκδικήσουν την ψήφο των Ξανθιωτών. Πώς είδατε συνολικά το κλίμα και πώς βλέπετε συνολικά όλη αυτή την προσπάθεια από όλους αυτούς τους ανθρώπους, από όλους αυτούς τους υποψηφίους, να διεκδικήσουν την ψήφο του Ξανθιωτικού Λαού? Τόνισα τα χαρακτηριστικά της δικιάς μας προσπάθειας, γιατί θεωρώ ότι είναι σε αντίθεση σε σχέση με την πραγματικότητα που έχουν διαμορφώσει οι περισσότεροι από τους άλλους υποψηφίους. Θεωρώ ότι το κλίμα είναι υποτονικό και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι επέλεξαν συγκεκριμένοι συνδυασμοί και συγκεκριμένα ο συνδυασμός της Δημοτικής Αρχής και οι άλλοι 2-3 που έχουν προκύψει μέσα από την ίδια μήτρα, από την ίδια πηγή, επέλεξαν τους χαμηλούς τόνους, επέλεξαν να μην συζητήσουν για προτάσεις, για τα προβλήματα της πόλης μας, επέλεξαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να αφαιθούν σε συνθήματα και γενικολογίες, κάτι που είναι βολικό για τους ίδιους, αλλά δεν είναι καθόλου χρήσιμο και ωφέλιμο για το Δήμο μας. Θα έλεγα λοιπόν με λίγα λόγια ότι είναι και οι ίδιοι που καλλιεργούν και ένα κλίμα εφησυχασμού, θεωρώντας ότι είναι κάτι που τους βολεύει. Παράλληλα, καλλιεργούν και ένα κλίμα γύρω από την αποχή που για άλλη μια φορά θα εμφανιστεί, και αυτός, αν θέλετε, είναι και ένας από τους κύριους λόγους που εμείς επιμένουμε στο ότι την ερχόμενη Κυριακή θα πρέπει, ανεξάρτητα από τις επιλογές που έχει ο καθένας, να παρουσιαστεί μπροστά στις κάλπες, να πάρει μέρος στην εκλογική διαδικασία, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη χώρα μας και για το Δήμο της Ξάνθης. Έτσι, ο κύριος Ανταμπούφης καλεί όλους τους δημότες να συμμετάσχουν μαζικά στην εκλογική διαδικασία, αφού ο Δήμος Ξάνθης μας αφορά όλους. Τους καλούμε και τους καλώ και εγώ προσωπικά να συμμετέχουν μαζικά σε αυτήν εδώ τη διαδικασία, μια και η υπόθεση του Δήμου της Ξάνθης μας αφορά όλους. Για πάρα πολλά χρόνια από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου καλλιέργησα, πάλεψα και κράτησα ζωντανή τη συζήτηση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο γύρω από τη συμμετοχικότητα, γύρω από την ανάγκη να λειτουργήσουμε με διαφορετικούς τρόπους. Αυτήν τη φορά είναι κρίσιμες οι εκλογές, μια και το θεσμικό πλαίσιο πλέον μας το επιτρέπει. Θα πρέπει όλοι οι πολίτες να εκμεταλλευτούμε, να χρησιμοποιήσουμε το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο και να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή στο γεγονός ότι σε αυτές τις εκλογές που αφορούν στο Δήμο της Ξάνθης δεν έχει μόνο μεγάλη σημασία ποιον θα επιλέξουμε ως δήμαρχο, αλλά έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία ποιοι θα επιλεγούν ως μέλη του καινούργιου Δημοτικού Συμβουλίου, μια και θα πρέπει να είναι άνθρωποι με προφίλ που θα υπηρετήσει τις ανάγκες του Δήμου μας, που θα μπορέσει να συνθέσει απόψεις και κάτω από ένα κοινό παρονομαστή που έχει να κάνει με την καλυτέρευση του Δήμου μας και με το όραμα για την Ξάνθη της επόμενης δεκαετίας, κάτι που θα πρέπει να το τονίζουμε, μια και φαίνεται πως αρκετοί και πολλοί επαφίονται και είναι ικανοποιημένοι με αυτή τη μίζερη κατάσταση που υπάρχει. Κάθε άλλο λοιπόν, καλό ξανά τους
συμπολίτες μας μαζικά να συμμετέχουν και να στηρίξουν την προσπάθεια που κάνουν οι πολίτες για την Ξάνθη και όλοι μαζί που κάνουμε με επικεφαλής τον Γιώργο του Χατζηθεοδόρου.